Πολύ καλή. Αγαπημένο. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Φωνάρα, πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά, αγάπη. Καλά, καλά, καλά. Καλά. Τώρα είμαι οκ, okay, ναι. Τώρα είσαι οκ, okay. Είχαμε ένα θεματάκι. Είχαμε ένα θεματάκι, δεν ήθελα να κολλήσουν όλοι, οπότε αποφάσισα να κάτσω σπίτι. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε όταν κάποιος δεν νιώθει πάρα πολύ καλά. Για να το κρατήσουμε. Ακριβώς. Τι μας έχεις φτιάξει? Τηγανίτες με κολοκύθι στο air fryer. Δοκίμασε να καταλάβεις. Α, περίμενε, σου έχω ζεστό, κοίτα. Θα φας ένα ζεστό. Δεν πειράζει. Γιατί, σε παρακαλώ. Πώς με προσέχει, πώς με προσέχει. Βάλε και λίγο από το γιαουρτάκι από πάνω που έχω. Τηγανίτες με κολοκύθι. Τηγανίτες με κολοκύθι σε δεκα... Άρα δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα σε κολοκυθοκεφτέ χωρίς να είναι τηγανιτός και σε πίτα. Ακριβώς. Πρόσεξε τώρα. Αυτό μπορείς να το φας, ρε παιδί μου, να το βάλεις να κάνεις ένα πολύ ωραίο μπέργκερ. Μπορείς να το φας σαν γεύμα. Ο κολοκυθοκεφτές δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Ο κολοκυθοκεφτές είναι ορεκτικό. Αυτό είναι ένα πλήρες γεύμα, γι' αυτό και το κάνουμε μεγαλύτερο. Το μείγμα κάνει και για κολοκυθοκεφτέδες. Το έχουμε κάνει όλο στο air fryer, το air fryer της Philips που το αγαπάμε. 14 λεπτά στους 200 βαθμούς. Είχαμε συνδέσει και το κινητό με το Nutriu, κατεβάσαμε μια συνταγούλα, την είδαμε, την πήραμε, τη φτιάξαμε, την αφήσαμε, χτύπησε όταν ήταν έτοιμο. Οπότε ήρθαμε μπροστά και το βγάλαμε. Και δες τώρα πόσο έχεις βάλει μέσα, χωράνε? Χωράνε 4. Α. Χωράνε 4 στον κάδο. Θα δεις, θα το φτιάξω. 1, 2, 3, 4. Είναι ο κάδος ο διάτριτος. Έχουμε βάλει τον κάδο το διάτριτο. Δεν έχει πέσει καθόλου λάδι. Θα δεις. Ενώ έχουμε... είναι τόσο ελαφρύ, τόσο νόστιμο και πραγματικά κοίτα. Σαν μπέργκερ θα είναι ωραίο. Σαν... Ναι, και κοίτα πόσο καθαρό είναι κάτω. Ενώ έχουμε βάλει λάδι, δεν έχει πέσει καθόλου. Οπότε... Μ' αρέσει αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ υγιεινό. Εντάξει, είναι τόσο νόστιμο. Η Philips γενικώς μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Δες τώρα πόσο εύκολο. Κολοκύθι τρίβεις. Δεν θέλω, πάρα πολλοί κόσμος τρίβει το κολοκύθι, τρίβει το λευκό, όχι το λευκό, μόνο το πράσινο. Το λευκό έχει πάρα πολύ υγρασία και μετά αναγκαζόμαστε και βάζουμε αλάτι για να βγάλουμε την υγρασία. Δεν θέλω, θέλω μόνο το πράσινο, το λευκό το κρατάμε και κάνουμε ένα ωραίο ζωμό από κολοκύθι και έτσι δεν χρειάζεται... Το άσπρο δεν το βάζεις. Όχι. Το άσπρο, κοίτα, θα σου δείξω κάτι. Κοίτα, κοίτα πόσο νερό έχει, το βλέπεις. Άκου τώρα, δεν το ήξερα αυτό. Και τι αναγκαζόμαστε και κάνουμε? Αναγκαζόμαστε και βάζουμε αλάτι για να βγάλουμε το νερό, που είναι λάθος. Ή μετά να το στραγγίξεις για να φύγει ακριβώς. Η υγρασία, πολλά. Άρα βάζουμε μόνο το πράσινο, το λευκό δεν το πετάμε. Κάνουμε μια ωραία πίτα, κάνουμε ένα ωραίο ζωμό. Και κάνουμε κάτι με ζυμαρικό ή με ριζότο, ακριβώς. Οπότε μόνο το πράσινο. Και τώρα μέσα εδώ, έτσι όπως είναι, θα πάμε και θα βάλουμε. Κοίτα, θα βάλουμε λίγο μπέικινγκ, γιατί το μπέικινγκ βοηθάει πάρα πολύ και το φουσκώνει. Οπότε, καλά, είναι τέλειο, μία κουταλιά μπέικινγκ. Είναι τέλειο, είναι υγιεινό. Και είναι υγιεινό. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ είναι σαν τηγανιτό. Ναι, αλλά ξέρεις τι, βοηθάει πάρα πολύ το air fryer σε αυτό. Όπου... Ο τρόπος που ψήνεται. Ακριβώς. Και κάνει και πολύ ωραία κρούστα στο air fryer, χωρίς να είναι τηγανιτό. Σαν και φτεδάκι. Λίγο κόλιανδρο. Λίγο πάπρικα, επειδή θα βάλουμε τυριά, δεν θα βάλω αλάτι, μέσα. Και τώρα πρόσεξε, λίγο σκόνη σκόρδο. Ωραία. Έχω ρυθμίσει το air fryer στο μανιτάρι. Το μανιτάρι όταν ψήνουμε λαχανικά είναι το πρόγραμμα που βάζουμε. Οπότε το έχω ρυθμίσει στο μανιτάρι, 7 λεπτά από τη μία, 7 λεπτά από την άλλη. Και μετά γυρίσουμε, βάζω... δηλαδή. Ακριβώς. Μετά βάζω φρέσκο κρεμμύδι άνηθο. Ωραίο. Τώρα από τυριά εγώ έχω βάλει γραβιέρα. Ναι. Εντάξει. Φέτα. Και φέτα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ανθότυρο, μανούρι, μπορείτε να βάλετε μυζήθρα, ό,τι τυρί θέλετε. Λίγο τριμμένο καρότο, που του ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί παίρνει γλύκα τώρα αυτό. Θα βάλουμε αλεύρι. Ωραία. Δύο κουταλιές, Περίπου, ναι. Γενικής. Θα βάλουμε φρυγανιά. Αν θέλετε, μπορεί να γίνει και χωρίς φρυγανιά. Και θα βάλουμε και το αυγό. Μάλιστα. Τι ωραία συνταγή και πόσο νόστιμη είναι. Ωραία. Κοίτα, αν δεν βάλεις τα τυριά, το κάνεις και νηστίσιμο. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος νηστεύει τώρα, οπότε μπορείς να το κάνεις νηστίσιμο. Αφαίρεις τα τυριά και παίζεις μπάλα. Σου άρεσε, Μου άρεσε πάρα πολύ. Κάνουμε ένα ωραίο μείγμα. Δεν έχει πάρα πολύ υγρασία μέσα το μείγμα μας. Εντάξει, το βλέπεις, είναι σχετικά στεγνό. Και μετά κάνουμε τεστ. Λαδάκι θα βάλεις? Θα βάλω στο τελείωμα, αφού τα ανακατέψω όλα. Θα βάλω λίγο λάδι. Πάντα στο τελείωμα, ανακατεύω καλά και στο τελείωμα βάζω λάδι. Έλα.
Ωραία. Σχετικά στεγνό μείγμα. Βγάζουμε τον κάδο του air fryer. Βάζουμε δύο γαντάκια. Και μετά κάνουμε μπιφτεκάκια, κάνουμε και φτεδάκια. Τώρα θα το περάσει από αλεύρι μετά. Όχι, καθόλου, έτσι όπως είναι. Εξωτερικά δεν είχε καθόλου αλεύρι. Και κάνει τέτοια κρούστα, ωραία. Κάνει τέτοια κρούστα, ναι, ναι, ναι. Βοηθάει πάρα πολύ το air fryer. Θα ανοίξω έτσι λίγο να το δείτε πόσο ωραίο μπορώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι ζουμερό μέσα και κάνει την ωραία κρούστα απ' έξω. Δες εδώ τι ωραίο. Καταπληκτικό. Και πεντανόστιμο, συγχαρητήρια, εξαιρετική συνταγή. Κάνουμε ένα ωραίο, μια ωραία τηγανίτα. Δες πώς βλέπεις ότι κρατάει την περιεκτικότητά της. Τη βάζουμε μέσα στον κάδο, 4 τέτοια, 14 λεπτά, 200 βαθμούς. Και στα 7 βγάζουμε τον κάδο στα και αλλάζουμε βγάζουμε την πλευρά. Τον κάδο, αλλάζουμε πλευρά. Θα τα πούμε στις 5. Στη Νέα Ιωνία, ραντεβού στις 5. Έχουμε επανάληψη της εκπομπής σήμερα. Όλα τα μαθαίνεις, εγώ τα μαθαίνω τελευταίος. Στις 5 η ώρα λοιπόν, ραντεβού εδώ στο Sky με τον αγαπημένο μας Δημήτρη Σκαρμούτσο. Καλή εβδομάδα να έχουμε.